του βάση. Νομίζω ότι η στηρικτική πλειοψηφία των συναδέλφων και των συναδελφών έτσι ακριβώς το βλέπει. Τις δύο προηγούμενες μέρες, αλλά και σήμερα, ακούγοντας πάρα πολλούς συναδέλφους, κυρίως από τα κόμματα τα οποία συγκυβέρνησαν, ήρθε στο μυαλό μου ο τραγικός ποιητής Φρίνιχος και το έργο του Μιλίτου Άλωσης, όπου εξορίστηκε για ένα πολύ απλό λόγο. Θύμισε υγεία κακά στους Αθηναίους πολίτες. Αυτό ακριβώς κάνουν οι βουλευτές και οι συναδέλφες των κομμάτων, τουλάχιστον που συγκυβέρνησαν. Θυμίζουν πράγματα τα οποία φορτώθηκαν στις πλάτες του ελληνικού λαού και ο ΣΥΡΙΖΑ, και ο ΣΥΡΙΖΑ, και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα, αφήστε με, θα με ακούσετε, αγαπητέ κύριε Δασούλα, που είμαστε και πατριώτες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπεύθυνος που δεν τα έχει αποσύσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κριθεί στο τέλος της τετραετίας γι' αυτό και μέχρι τότε έχουμε πάρα πολλά χρόνια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε διεξοδικά τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης σε μια περίοδο κρίσιμη και συνάμα κομβικής σημασίας για την κοινωνική, πολιτική και οικονομική μεταξέλιξη της χώρας μας. Κατέστησε επιτακτικό και αναγκαίο το αίσθημα ευθύνης, το οποίο οφείλουμε να επιδείξουμε στο Κοινοβούλιο και στην πολιτική ζωή ευρύτερα, στις πολύ δύσκολες ώρες που θα έρθουν και στις σημαντικές αποφάσεις που θα κληθούμε να λάβουμε. Δυστυχώς, όπως προείπα, η αντιπολίτευση σύσσωμη δεν αντιλήφθη τη βούλησή μας για ολική στροφή και αλλαγή πορείας της χώρας. Αρνείται επίμονα, παρά τα επανειλημμένα μηνύματα του λαού μας, να δεχτεί ότι τελειώνουν η ανομία, η διαφθορά, η διαπλοκή και η τακτοποίηση των ημιατέρων. Κρύβεται μπροστά στην επιτυχία αυτής της κυβέρνησης να διεθνοποιήσει το ζήτημα του ελληνικού χρέους. Στη βούληση της κυβέρνησης να οικοδομήσει την οικονομική σταθερότητα, στην εκβάθρο αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης και στην προστασία των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων. Εμείς όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα σταθούμε στο ύφος των περιστάσεων. Θα δώσουμε υπομονή τη μάχη για τα ανοιχτά θέματα της διαπραγμάτευσης, δηλαδή για τα κόκκινα δάνεια, τα εργασιακά ζητήματα, τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και την ορθολογική συμφέρουσα αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Πρόκειται ουσιαστικά για ζητήματα που απασχολούν τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας, εκείνη που οι προηγούμενες κυβερνήσεις αγνόησαν, έπληξαν βάρβαρα και οδήγησαν σε μια πρωτόγνωρη ανθρωπιστική κρίση. Γεγονός που οι πολίτες δεν ξέχασαν και το ανέδειξαν για δεύτερη φορά στις 20 Σεπτέμβρη. Πέρα όμως από τα ανοιχτά θέματα της συμφωνίας, η κυβέρνηση στρέφει την προσοχή της στην ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και της αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών. Προστασία των ανασφάλιστων, πρόσβαση όλων στις δομές υγείας και στη φαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και άμεση πρόσληψη του απαραίτητου νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, είναι μόνο μερικές παρεμβάσεις που προγραμματίζουμε στον τομέα της υγείας. Ανάλογα στον ευαίσθητο χώρο της παιδείας, του οποίου τυχαίνει να είμαι εκπαιδευτικός, δάσκαλος, απαιτούνται μέσα από ένα ευρύ διάλογο στοχευμένες και ριζικές τομές χωρίς ταξικές ανισότητες. Τόσο η πρωτοβάθμια, όσο και η δευτεροβάθμια και η τριτοβάθμια εκπαίδευση χρειάζονται ένα νέο πλαίσιο αξιολόγησης και περιεχομένου σπουδών. Φιλοδοξία μας είναι η στήριξη όλων των παιδιών, η ίση πρόσβαση στις παροχές παιδείας, η ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και η αξιοποίηση του ψηφιακού περιβάλλοντος. Η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα προχωρήσει σε εθνικό διάλογο για την παιδεία. Το νομοσχέδιο που έχει δημοσιοποιηθεί θα αποτελέσει μέρος αυτού του κοινωνικού διαλόγου. Ακούγοντας τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Φίλη, να μιλάει για τη σημασία και τον ρόλο του δασκάλου στην εκπαίδευση των παιδιών μας, την ανάγκη σεβασμού των εργασιακών και ακαδημαϊκών του δικαιωμάτων, την ανάγκη της πολιτείας για έμπρακτη αναγνώριση της κοινωνικής του προσφοράς, την ιδιαίτερη προσοχή και μέρημνα που απαιτείται για την καθιέρωση ενός συστήματος ειδικής αγωγής και παροχής εκπαιδευτικής υποστήριξης για όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, την ανάγκη πρόσληψης μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, τη δραστική μείωση του αριθμού των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών σε φορείς, κόμματα, αυτοδιοίκηση, την πρόθεση για νομοθετικές παρεμβάσεις έτσι όπως όλη η εκπαιδευτική πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση να μπορούν να είναι στα σχολεία τους πριν την έναρξη των μαθημάτων, τις αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα, στα σχολικά βιβλία και όπου χρειαστεί, αισθάνομαι περισσότερο αισιόδοξο. Αν μάλιστα οι αναγκαίες αυτές αλλαγές στη δημόσια εκπαίδευση έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία και του πολιτικού κόσμου, μπορεί σε πολύ λίγα χρόνια να μην απαιτούνται ισοδύναμα μέτρα για την κατάργηση του ΦΠΑ σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα που αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση. Μπορεί να έχουμε μια δημόσια εκπαίδευση, όπως καλό θα ήταν να έχουμε και μια δημόσια υγεία που δεν θα χρειάζονται χρήματα για να μπορεί κανείς να τα απολαύσει.
Επειδή έχω ακόμα ένα λεπτό, θέλω να πω κάτι από στήθος που αφορά μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται το τελευταίο διάστημα σε ό,τι αφορά τους αναπληρωτές και τις προσλήψεις. Κοιτάξτε, φέτος, παρότι υπήρξαν καθυστερήσεις, υπάρχει ένα 10% περισσότερων συναδέλφων οι οποίοι προσλαμβάνονται. Θέλω όμως ειλικρινά να σας πω, με όλο το σεβασμό σε όλους και όλες σας, ότι πέρυσι, πριν παραιτηθώ από τη θέση μου για να είμαι υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ιωαννίνων, στις 12 του Γενάρη στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, στο οποίο μετήχα ως εκλεγμένος μέλος από τους συναδέλφους μου, κάναμε τοποθετήσεις αναπληρωτών σε σχολεία γενικής αγωγής στην παράλληλη στήριξη. Είναι πολύ κακό και δεν μας τιμά να λέμε ψέματα. Ευχαριστώ και για το έγκαιρο του χρόνου. Η κυρία Βράτζα Παναγιώτα.